Είναι χίλια μπαλόνια. Αυτό το δώρο θα φτάσει στο Γιώργο Εγκαίρος. Νομίζω ότι Γιώργο να του αρέσει η εκπλήξη αυτά. Κλείνες. Λοιπόν, πρέπει να πιάσω δουλειά. Τα έχω παρατήσει και οι φίλοι μου με χρειάζονται, φίλε. Οχ. Και ο Γιώργος σήμερα έχει γενέθλια, αυτό ακριβώς εννοούσα. Ο Γιώργος έχει γενέθλια και εγώ κάθομαι ακόμα εδώ. Μαρ Φραγκή, Θεσσαλονίκη είμαστε. Οχ. Σωστά. Είμαστε Θεσσαλονίκη. Έχουμε αράξει λίγο εδώ πέρα έξω από τα Fridays για να σχεδιάσουμε το μεγάλο play. Ή τουλάχιστον έτσι νόμιζε ο Κρίστοφερ, γιατί του έχω ετοιμάσει και εκείνου μια έκπληξη με το φίλο μας τον Κελαϊδή, τον οποίο ο Χρήστος δεν έχει γνωρίσει ποτέ το από κοντά, μιας και μένουν σε διαφορετικές πόλεις. Θα κοιτάξουμε να βρούμε ένα ωραίο δώρο για τον Γιώργο, τον φίλο μας. Συγγνώμη, ξέρετε που είναι ο λευκός ο πυργός. Πού είσαι εσύ, αγόρι μου. Πού είναι ο λευκός ο πυργός, μπορείτε να μου πείτε λίγο. Δύο εκπλήξεις την ίδια μέρα. Δηλαδή, σου έχω και σαν μια έκπληξη. Απίστευτο, βρούμε πάρα πολύ ωραίο. Ευχαριστώ! Ακραίο, bro, γιατί εγώ προσπαθούσα να βγάζω content. Και το πρωί του λέω του Χρήστου Πάσο, και λέει είναι στο νοσοκομείο του. Τελειώνει το ταξίδι με τα πόδια και αρχίζει με τα ποδήλατα. Το ποδήλατο είναι η ευτυχία. Ω! Μάγκες, νομίζω ότι πρέπει να πατάω και να κάνω και πετάλο για να λειτουργεί το ποδήλατο. Γι' αυτό δεν το υπολόγισα. Βασικά, άκου, η αποστολή μας, Χελαϊδή, είναι να βρούμε τα μπαλόνια. Για τον Γιώργο, για σένα, Γιώργο. Το κινητό του Χρήστου, παιδιά, χρειάζεται μια αλλαγή. Γι' αυτό το λόγο, επειδή πήραμε δύο ποδήλατα, δεν μπορούμε να ανοίξουμε και τρίτο. Και ο Χρήστος από το κινητό του δεν μπορεί. Και ψάχναμε παντού και δίπλα μας ακριβώς είχε τέτοια πατίνια. Passport number, γιατί θέλει την ταυτότητά μου. Πάκες όμως εδώ, οι διαδικασίες με τα iPhone είναι γρήγορες, γι' αυτό εγώ προτιμάω iPhone. Γιατί έχουμε μια αποστολή σήμερα. Να πάρουμε δώρο στον Γιώργο! Και δεν τα έχουμε καταφέρει ακόμα! Ήρθε η ώρα, αδερφέ μου, να σου ξεκλειδώσω το πατίνι. Λοιπόν, αποστολή, μάγκες, αποστολή πριν περάσουμε τον δρόμο. Δώρο, τούρτα, χίλια μπαλόνια. Το έχουμε, του θυμίζει κάτι. Ναι. Αυτό το δώρο θα φτάσει στο Γιώργο Εγκαίρος. Το θέμα είναι ότι δεν έχουμε το δώρο. Θα το βρούμε, Κελαϊδή! Θα το βρούμε, το έχουμε! Δύο τρόμπες. Ο ένας είναι ήδη τρόμπας από τους τρεις, δεν σας λέω ποιος. Εγώ είμαι. Οπότε δεν χρειάζεται τρόμπα. Θες να του βάλουμε το δώρο μέσα σε μια πινιάτα και να σπάσει την πινιάτα. 14 ευρώ. 14 ευρώ, όχι, δεν θέλουμε. Birthday Princess νούμερο 1. Happy birthday Princess, τέτοια. Έχει καπελάκια. Φοράμε και καπελάκια όλοι. Α, ξέρω, επειδή στα streams του ο Γιώργος βάζει bad bunnies, κάπως έτσι το λέει. Okay. Θα του πάρουμε αυτά εδώ τα φτάκια ή θα πάρουμε όλοι τέτοια φτάκια. Έχει 1,5 ευρώ, δεν θα πάρω 3 τέτοια. Με τόσα πολλά πράγματα που πήραμε, τα γενέθλια θα είναι φωτιά. Θα γίνει έκρηξη στα τζάμπο. Μέχρι τώρα το κόστος είναι 54 ευρώ και 80 λεπτά. Είμαστε έτοιμοι να τους κόσουμε 1000 μπαλόνια. Σύντρα! Έχω το αγαπημένο μου πράγμα εδώ, το αντικουνουπικό. Λοιπόν. Πω! Πρώτο μπαλόνι. Έλα, φουρκόνι. Νομίζω ότι Γιώργο να του αρέσει η έκπληξη αυτή με τα μπαλόνια που του κάνουμε. Μπαλόνι. Κρίση, αρέσει το μπαλόνι. Ω, το ροζ δεν μ' αρέσει. Δείσαι το μπαλόνι! Δεν μπορώ να το πείσω. Θα μπορούσε αυτή να είναι μολυντική μου δουλειά. Να είμαι τρόπο. Τώρα μπορείς να το κάνεις αυτό. Μπορώ να παίζω τρομπέτα. Έχουμε να φουσκώσει μέχρι τώρα 7 μπαλόνια. Λοιπόν, αυτή η δουλειά εδώ θα τη συνεχίσουμε όσο θα περιμένουμε να έρθει και ο Γιώργος. Εγώ θα τον πάρω ένα τηλέφωνο να του πω ότι ξέρεις είμαστε στο Airbnb. Δηλαδή να ξέρεις αν ξανακάνεις κάτι τέτοιο, θα φύγεις. Γιατί εδώ πέρα προσπαθούμε να κάνουμε μια δουλειά, προσπαθούμε για τα γενέθλια του φίλου μας! Να το κάνουμε σωστά! Έχουμε κάνει 10, ούτε 10. Και έχουμε άλλα 990. Έλα ρε. Εμείς τώρα ήρθαμε στο Airbnb, εσύ πού είσαι? Εγώ από το σπίτι μου. Και τι κάνεις, θες να έρθεις σε πόση ώρα λες? Σε κάνα 10 λεπτό ξεκινάω, θέλω κάνα τέταρτο πιστεύω για να... Όχι, κάτσε αφού δεν θα κάνεις μπάνιο ρε. Αυτό σου λέω 10 λεπτά για να κάνω μπάνιο, να φορέσω κάτι και να... Α, γιατί και εμείς θέλουμε να... Κάτσε ρε, γιατί και εμείς θέλουμε να κάνουμε μπάνιο και θες να τις κάνεις 6,5 σε μια ώρα δηλαδή. Να τις 6,5 να κάνουμε και εμείς μπάνιο και τέτοια. Εντάξει, οκ. Ξέρετε ότι μόλις μας έβαλα χρονικό όριο, μια ώρα έτσι. Εγώ όταν είχα κάνει το Κρίστοφερ, τα είχαμε φουσκώσει σκέψου με το στόμα. Δεν τα είχαμε φουσκώσει καν με τρόμπες. Είχαμε μία τρόμπα ποδιού, η οποία χάλασε στα δύο πρώτα μπαλόνια. Και τα υπόλοιπα γίνανε με τα πόδια. Ναι, πώς έλεγες πήρε, 2 ώρες, μια ώρα. Τι λες εγώ. Λίγο ακόμη θέλει. Το επόμενο πλάνο ξέρεις πως θα είναι. Όλα αυτά εδώ τα μπαλόνια να μην υπάρχουν, εδώ να τα έχουμε φουσκώσει. Αυτά λοιπόν είναι 1000 μπαλόνια. Ο Γιώργος θα είναι εδώ από λεπτό σε λεπτό. Είπαμε λίγο να το καθυστερήσουμε. Έχω παραγγείλει και μια ακραία τούρτα. Ψέματα, η τούρτα είχε 17 ευρώ, οπότε επιλέξαμε να πάρουμε κάτι πιο φθηνό, το παγωτό. Επίσης, αυτά είναι γύρω στα 990 μπαλόνια. Έχουμε άλλα 10 να φουσκώσουμε. Αυτό το πράσινο μπαλόνι μου θυμίζει το χρήμα. Και μυρίζει χρήμα.
Το χρήμα μπορείτε να το κερδίσετε κι εσείς βέβαια, γιατί κάνω διαγωνισμό 1000 ευρώ. 1000 ευρώ τα μοιράζω σε 4 άτομα. Το μόνο που έχετε να κάνετε είναι να πάτε στο link που έχω στην περιγραφή της Binance και να κάνετε ένα λογαριασμό στην Binance. Και από εκεί και πέρα δεν χρειαζόμαστε ούτε verification ούτε τίποτα. Και μάλλον ένας από εσάς θα έχει 250 ευρώ στα χέρια του. Τι έχω κάνει? Από το link μου στην περιγραφή. Από το link στην περιγραφή. Επίσης και να δεις έχει subscribe για να λαμβάνει ειδοποιήσεις. Έκλασες. Όχι, το μπαλόνι μου, απλά έσκασε. Λοιπόν, ο Γιώργος αυτή τη στιγμή έχω live location, μην με ρωτήσετε γιατί. Είναι 8 λεπτά μακριά. Προλαβαίνω σε 8 λεπτά να έχω φάει 5 κομμάτια. Σου πήραμε μια τούρτα να σου κάνουμε έκπληξη και σου πήρα και τα αυτά και τον Bad Bunnies. Χρόνια πολλά. Όπως είπε αυτή, μόνο είναι η έκπληξη. Είμαι ο Φράνκ και ο Πάσκ. Τι λες το πράγμα! Τι λες το πράγμα! Είναι μαλλόνια, αδερφέ μου! Μόνο αυτές είναι εκπλήξεις εγώ. Δεν μπορούμε να το ευχαριστούμε μόνοι μας. Πόμα! Πόμα! Χρόνια πολλά! Πού είσαι, ρε! Πώς πήρε. Α, ναι, έχουμε κάνει το δώρο! Πώς το κάνατε αυτό, μα! Λίγα σου λέω, δεν το έχω συνειδητοποιήσει ακόμα. Έγινε. Εδώ είναι, 1000 μπαλόνια. Και λίγα είναι, αδερφέ! Την επόμενη φορά θα κάνουμε 5000 μπαλόνια! Αλλά σας παρακαλώ, κάντε subscribe για να μπορώ να το κάνω αυτό, γιατί είναι πάρα πολλά τα μπαλόνια. Ας το πάρω. Φάγει το εμέ. Όχι. Τι λες, το χάνεις τα τζάμπο αυτό, δεν θα το πάρω! Τι θα τόσο πολύ να το πάρω! Το δικό σου τζόκερ, με αφού σου καταπαλώνω. Μπορώ να πω πως μας άξιζε λίγη ξεκούραση μετά από αυτό, αλλά δεν ξέραμε τι μας περιμένει. Καθώς όλοι παίζει να αναρωτιέστε πως μετά σκάσαμε όλα αυτά τα μπαλόνια. Λοιπόν, ένας ήταν ο τρόπος. Πάμε για πάρτι, αλλά τελικά τρόπο εδώ. Εννοείται, στα γενέθλια του Γιώργου είμαστε. Βγάλαμε για κάποιες φωτογραφίες στο Instagram, κάντε με follow στο Instagram, γιατί για κάθε έναν follower στο Instagram κερνάω ένα παγωτό. Μετά το παγωτό, εκεί είναι που θα γίνει το πάρτι! Αυτό είναι το πάρτι. Βγήκαμε απλά μια βόλτα. Έχω αρχίσει και καταλαβαίνω ότι τους τη σπάει που κάνω αυτή τη φάτσα του Final Boss. Είναι fanboy. Με σγουρά μαλάκια και έτσι. Σταμάτα, ρε, σταμάτα. Πυρουνάκι, μαχαιράκι, αλλά ακούγονται σαν πυροβολισμοί. Ή θα μας διώξουν, ή θα. Ή θα πει αστυνομία. Κοίτα, μπαλόνια δεν έμεινε τίποτα. Τώρα έχουμε πάρει σίγουρα 150. 149. Επίσης, πώς πάει το progress μου μέχρι τον Αύγουστο, καλά δεν πάει. Πάρα μου ένα πουκέτο στη κοιλιά. Μετά από όλα αυτό στη Θεσσαλονίκη, νομίζω η έκπληξή σου δεν ξέρω. Δεν ξέρω πώς πήγε. Σ' άρεσε! Τα δώρα που τα κράτησε ο Γιώργος είχε γενέθλια χρόνια πολλά στα comments. Χρόνια πολλά! Να ζήσεις Γιώργο και χρόνια πολλά. Μεγάλος. Ο καλύτερος μας φίλος είναι το air condition, γιατί το επόμενο βίντεο είναι βάσανο. Subscribe!